Δεν ξέρω τι προτιμάει ο Πάρης Τσελεπίδης. Τουλουμπάκια, κουρκουμπίνια ή λουκουμάδες, Πάρη Τσελεπίδη. Καλημέρα. Λουκουμάδες, φυσικά. Λουκουμάδες, περίμενε όμως. Περίμενε. Αυτούς με την τρύπα ή τους άλλους. Ποια τρύπα, ρε παιδιά, τους μνήσιους. Τους κλειστούς, α, μπράβο, έτσι, έτσι, μπράβο, τους κλειστούς. Τι είναι άλλοι, δηλαδή, τι θα πει λουκουμάδες με τρύπα, δηλαδή, για εξηγήσε το και σε μένα, δηλαδή, έχει που είμαι κοινός για να το καταλάβω. Έχει και κάποιους που είναι με τρύπα, ρε φίλε, γι' αυτό δηλαδή, και τους... Λουκουμάδες. Ναι. Πάντως, επειδή πρέπει να έχετε πάει και στην Αυστρία λόγω των, παιχνιδιών προετοιμασίας του Άρη ή της προετοιμασίας, έτσι, Γκράφεν έχετε πάει στην Αυστρία ή όχι? Όταν είχα πάει τότε, που είχαμε πάει 2-3 μέρες το φιλικό με τη Σάλκε, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Μπορεί. Είναι δυνατόν, θα τα θυμόσαι. Θα σου είχαν μείνει και με το παραπάνω, γιατί έχει την άχνη από πάνω, έχει το ένα και το άλλο. Βούρστ φάγαμε πάλι. Βούρστ φάγαμε με τον Γιώργο. Βούρστ φάγαμε. Και τώρα. Και τώρα στη Λιβαδιά, την Παρασκευή. Θα στείλει σουβλάκια στις πηγές, είμαι σίγουρος. 100%. 100%. 100%. Μπόλικα όμως, έτσι. Καλά, εννοεί. Θα πάρει για το σπίτι, ρε, αφού έχω ήδη παραγγελία. Παραγγελία ή έχεις κλείσει? Όχι, μου έχει γίνει ήδη παραγγελία από τη σύζυγο. Μου λέει, τι έχεις στη Λιβαδιά, λέει, να φάμε. Τι λέω, σουβλάκια. Ωραία, λέει. Δεν λέει με. Θα την πάρεις μαζί, εννοεί. Όχι. Τι να τη φέρεις, πακέτο. Πακέτο, ναι. Μια φορά είχα πάρει από τον Άγιο Πρόδρομο και όταν έφτασα. Ήταν από. Δεν τα είχα πληρώσει. Απλά τα έφαγα, εντάξει. Πειράζει, λέω, κερασμένα από το κλασικό μαγαζί που δεν πέφτει η καρφίτσα. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τι έχουμε πάρει μου. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε σε ρυθμούς Κυπέλλου. Εσύ θα πας στη Λιβαδιά. Εγώ είμαι συναδέλφος στον δρόμο για την Καλαμάτα. Ο Σέργιος έφτασε. Έφτασε από χθες, βεβαίως. Έβρεχε, λέει, χθες, σήμερα έχει ήλιο. Πίνει καφέ με αλενατόρε. Σίγουρα. Και με τους δύο. Νομίζω ότι είναι οι δύο μορφές της Καλαμάτας. Με αλενατόρε και του κάνει τακτική ανάλυση. Ο Νίκος Αναστόπουλος που είναι μέτρη της τακτικής ανάλυσης. Ο πρώην τεχνικός της Καλαμάτας θα πάει στον Ερακλή τελικά ή όχι? Έχει ανακοινωθεί εδώ και λίγη ώρα. Ο Σάκη Τσιόλ. Σάκαρος, εδώ πέρα στην πόλη μας ξανά. Ωραία. Αφού είχε κάνει και την κλήρωση Κυπέλλου, έτσι, στη διάρκεια όλων αυτών των προηγούμενων φάσεων, τώρα είπε να επιστρέψει στην δράση και καλά κάνει. Είναι στον ίδιο όμιλο, Καλαμάτα με τον Άκη, όχι, ε? Όχι, Καλαμάτα είναι down, είναι κάτω, νότιο. Ωραία, και ο Ρακλής είναι up, είναι πάνω. Ωραία, μπράβο, τι ωραία που τα λες, Συγχωρεί δηλαδή. Ο Φέργες πήγε και στην Κύπρο και στην Καλαμάτα. Παντού πήγε. Θα πάει και την άλλη εβδομάδα στο Αγρίνιο. Φυσικά και θα μείνει κιόλας, λέει. Λέει αυτός. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί στις, καλύτερα να μείνει για να μπορέσει να τέτοιο. Σε να τι? Έχει και δυνατότητα επιστροφής χωρίς άγχους. Έτσι δεν είναι, από το Αγρίνιο. Γιατί ένα θέμα το. Είναι λέει ταξίδι που θέλει, λέει, διανυκτέρευση. Κάτσε, ρε Στέργιο, του λέω, εντάξει. Ευχαριστούμε, ρε, δηλαδή σε πολύ έξτρα λάθη. Πάρα πολύ εξαιρετικά. Πώς δεν ταιριάζει και τα Χριστούγεννα με το τέτοιο, με το Αγρίνιο. Ειδικά τώρα που έχουν έρθει και η Πολωνία εκεί πέρα. Χαμός γίνεται με τον Καμίνσκι, ε. 100%. 100%. Ευτυχώς παραμένει ο φίλος μας ο Χρήστος Τούμπος και δεν ήρθε ο Στουμπόνσκι κιόλας εκεί πέρα. Να αναλάβει τη θέση του, να τον διαδεχτεί. Ο Στουμπόνσκι, λοιπόν. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε ότι χθες πέρασε διαπεριπάτου ο Άσος Αργεντινής. Πέρασε διαπεριπάτου καθώς συνεχίζει να υπάρχει οργή στα ΚΑΠΑΟΚ. Αυτός ο Άσος στο ΣΥΝ 5,5 ο ΠΑΟΚ δικαιούταν να κερδίσει. Δέχτηκε ένα 7-0 στο φινάλε, αλλά γενικότερα η διαιτησία δεν το πήγε. Υπήρχε και αποβολή του Άρη Γιάννη στο 23. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται με 85-81, στο 39 ιτήθηκε με 88-85, έβγαλε το ΣΥΝ 5,5 παρόλα αυτά. Μπορούσε να βγάλει και μια πολύ μεγάλη νίκη. Πάμε στο σήμερα. Υπάρχει το Γαλλία-Μαρόκο. Μπορεί το Μαρόκο να μην δεχτεί γκολ για ένα ακόμα παιχνίδι. Το no goal είναι στο 1,62. Θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλή αλλά και απόλυτα φυσιολογική απόδοση. Θα ρισκάρω να πάω με το GG, καθώς το Μαρόκο σκοράζει σε όλα του αυτά τα παιχνίδια σαν το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ με το 2-22. Και πάμε και στο παιχνίδι κυπέλλου. Δεν θα πάρουμε κάτι από το μπάσκετ σήμερα, καθώς και οι δύο ομάδες παίζανε χθες για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο με τη Φενέρο Παναθηναϊκός Λίγκης στην παράταση στη Βαλένθια. Και έχουμε και λέμε, υπάρχει Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Over, η Καλαμάτα έβγαλε over στην κανονική διάρκεια και στο παιχνίδι της προηγούμενης φάσης του κυπέλλου, το 2-2 με το Πανετολικό. Να δούμε πώς θα παραταχθεί τελικός και ο ΠΑΟΚ. Πάμε στο over που είναι πάνω από τον διπλασιασμό. Αυτές τις δύο επιλογές. Τέλεια. Τις τρεις Καλαμάτα ΠΑΟΚ over 2,5 και το βραδάκι, το δεύτερο ημιτελικό που θα βγάλει το ζευγάρι του τελικού Γαλλία Μαρόκο goal goal σε απόδοση 2,22. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά, τελειώσαμε.